ένα 50. Να σας έδινε μια πούτσα στο 1.48. Να είμαι λίγο υπερβολικός. Για βάλε το τραγούδι. Την ψέτρα την πιάσετε. Ελάτε να την πιάσετε. Εντάξει είμαστε. Ελάτε να την πιάσετε. Εντάξει είμαστε ρε. Εντάξει είμαστε. Αλλά εδώ σας έχω πει να παίρνετε και να βριζόμαστε και να μαλώνουμε ποιος είναι καλύτερος και τα λοιπά. Εγώ είμαι καλύτερος, δεν είναι αυτό. Αλλά παρόλα αυτά όμως, δεν θα ευχηθώ ποτέ μου αυτό που ευχήθηκε εκείνη η πουτάνα, ο αντιπρόεδρος του Παναθηναϊκού, να πεθάνουν οι Παναθηναϊκοί, οι Ολυμπιακοί. Να πέσα ποτέ. Για τέτοια πουστιά ανθρώπου μιλάμε. Είστε η πιο πούστικη φυλή που υπάρχει. Είστε γαμημένοι εκ γεννητής. Παρ' όλα αυτά θα πω όμως και πάντα υπάρχει έτσι. Μπορώ να πω ότι δεν είστε όλοι το 100% των Παναθηναϊκών. Δεν γίνεται να είναι και 100% όλοι οι γαμημένοι πούστιδες. Αλλά σίγουρα είστε το 90. Σίγουρα είστε το 90. Και πολύ αφήνω 10. Εμπρός. Εγώ είμαι. Όχι εγώ. Καλό βράδυ. Άσε ρε φιλαράκο τώρα που μου έχω φιτιλιάσει να μου λες εγώ είμαι. Δηλαδή δεν ξέρεις εσύ ποιος είσαι. Θα ξέρω εγώ. Πάμε! Και χουλιγάντος πρέι, μα καταβά, θα συνέολοι γκέι. Βάτε μυαλό, την πράσινη πουτάνα. Έτσι είναι ρε παιδιά. Τα ίδια παιδιά αυτά εδώ, στα γήπεδα που λέμε και εδώ στην εκπομπή, γίνονται σε όλα τα γήπεδα. Στην Αργεντινή ειδικά, εδώ είμαστε νηπιαγωγείο. Αυτά που γίνονται στην Αργεντινή. Αλλά και σε άλλες χώρες. Και στην Αγγλία. Μέχρι κάποια χρόνια πριν γινόταν της πουτάνας, έτσι δεν είναι. Μπράβο. Μη σας εκπλήσει δηλαδή που γίνονται και εδώ αυτά. Έτσι ο αθλητισμός έχει φανατισμό. Αφανατισμό δεν έχει όταν πηδάνε άλμα επί κοντό. Δηλαδή ο άλλος δεν λέει πω πω να μην πηδήξεις. Δεν μαζεύονται. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εμπρός. Γεια σας, καλέ. Γεια. Καλησπέρα. Γεια. Το κροπουλίο μου ανάντιος, το ξέρεις. Ναι, εγώ ξέρω ότι σε γαμάω συνέχεια. Εντάξει είμαστε. Μπράβο. Ωραία, παιδιά. Τελειώσαμε. Πώς τη χαίρεστε τη θύρα 13. Γαμώ το Παναθηναϊκό, γαμώ και τη 13 σας όλοι. Άλλο ένα τώρα που θυμήθηκα. Πώς γίνεται ρε Βαζέλια να έχετε έναν πρόεδρο να σας λέει γαμώ τον Παναθηναϊκό σας και γαμώ τη 13 σας. Να σας πω πώς γίνεται. Είστε πουτάνες γι' αυτό. Δεν έχετε το αντρελή και μέσα του πείτε όπα ρε φίλε. Δεν είπα να πάνε να τον σκοτώσετε τον άνθρωπο ούτε να τον πλακώσετε. Του πείτε όπα ρε φίλε. Δεν έχετε. Το δεχτήκατε και αυτό. Περιμέντε τώρα, περιμέντε. Το δεχτήκατε από τον πρόεδρό σας. Και σας πειράζει ο Τάκης που λέει γαμώ τον Παναθηναϊκό σας και γαμώ τη 13. Εντάξει είμαστε. Γιατί δεν είμαι και ο μόνος που το λέω. Και αγκτζίδες το λένε. Και παουκτζίδες. Και η Λαμία το λέει. Και η Κηφισιά το λέει. Ε? Και ο Όφη το λέει. Έφυγε ο Βαρδής, ο Βαρδινογιάννης, τέλος οι νίκες εκεί. Τέλος. Έτσι. Μπράβο. Εμπρός. Γεια σου, Τάκη. Γεια. Γιατί μου το κλείσεις πριν. Τι θες εσύ. Τι λέει ο Βλάκας. Έπα να γαμηθείς, ρε. Πούτσα πάλι, πούτσα πάλι, ωε. Ωε. Πούτσα πάλι, πούτσα πάλι, ωε. Ελάτε να την πιάσετε. Δεν γίνεται ρε μάγκες. Δεν γίνεται. Με οδηγείτε σε αυτόν τον δρόμο να σας βρίζω γιατί δεν παραδέχεστε τίποτα.
Βγήκε ο άλλος να μου πει από τα 47 είναι όλα βρώμικα. Ακούστε τι είπε το αρχίδι τώρα. Ακούστε. Την Κυριακή θα το φέρετε αυτό το μαλάκα. Ρε, εσείς δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε. Έχετε 3 βαθμούς στα χαρτιά και σας παίρνω και 1 βαθμό. Ρε, πώς λέτε την ομάδα σας, τρεφιλάρα. Α, γιατί εγώ τη λέω ξεκολιάρα. Εντάξει είμαστε. Ακούστε κάτι. Δεν πρέπει να σας το πω αυτά, να το πω. Βρήσατε την αγάπη. Βρήσατε τον Βαρδινογιάννη. Σας παράτησε. Έβαλε τον Αλαφούζο εκεί. Πέρασαν 14 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Αυτό θα σας, έτσι, αυτό θα σας γαμάει πρώτα και μετά θα σας γαμάω κι εγώ στον αγωνιστικό χώρο. Ενώ τον άλλο που σας είπε γαμώ τον Παναθηναϊκό σας και γαμώ τη 13 σας, του κάνετε το... Ρε, εγώ δεν είπα ούτε να το βρήσετε. Γιατί? Γιατί σας πάει και αεροπορικός, ε. Άντε, ρε, φίλε. Εμείς θα είχαμε ένα πρόεδρο που θα μας έλεγε γαμώ την 7. Θα του γαμάγαμε ό,τι είχε και δεν είχε. Αυτή είναι η διαφορά, μαλάκες. Αυτή είναι η διαφορά, μαλάκες. Αυτή είναι η διαφορά, μαλάκες. Εμπρός. Ναι. Ναι. Όχι, πάει. Δεν πάρε, γαμίσου και εσύ, ρε, θα σε πω. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. 244 θέσεις στην UEFA. Πόσες είναι όλες οι ομάδες. 250 δεν είναι όλες οι ομάδες. Εμπρός. Ναι. Ακούς. Έλα. Γάμο το Βάζελο. Ρε γάμισου και εσύ. Τι είναι. Τι είπε. Γάμο το Βάζελο. Ολυμπιακός είμαι. Ναι. Ολυμπιακός είσαι. Ναι. Έλα ρε, πες, μίλα για να μην βρίζω τσάμπα. Βρίζε ρε, μίλα ρε. Βαζέλια τερίμ, ο τερίμ. Και φτυλιστήκατε τελείως. Σας έφερε και καλό σεντρεμπάκο ο τερίμ. Μη το χάσετε αυτό. Ακούστε, τι προβλέπω εγώ. Στο ίδιο αεροπλάνο θα φύγουν ο τερίμ και ο αφερίμ στο μπάσκετ, πώς το λένε. Θα βρίσετε μία αγωνιστική πριν το τέλος στον Αλαφούζο. Θα του λέτε πούλο, 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 Αλαφούζο. Τώρα είσαι όλο γλύκα. Σας έβαλε και βάψε και τα κάγκελα. Δηλαδή τι ήταν να δίνε 3 εκατοστάρικα σε κάθε εργάτη εκεί, ελαιοχρωματιστή να βάφει και έβαλε εσάς. Είστε σαν καμία κοσαριά, γλίτωσε 2, 3, 6, 6 χιλιάρικα. 6 χιλιάρικα πήρε 2 ζευγάρια παπούτσια. Είναι οικονομολόγος. Το παραδέχομαι. Εμπρός. Η δάσπη να ήταν ελαδωμένη. Βρε αγαμίσου κι εσύ ρε. Ρε σας πονάνε οι πούτσες ρε. Λέτε για τη δέσποινα. Για το Δωμάτιο δεν λέτε τίποτα όμως. Εκεί μούγκα. Μούγκα. Δωμάζος μούγκα. Ρε μούγκα, Δωμάζος ρε. Το πήρα και έφυγα λέει, από το σιδέρι. Μούγκα! Εντάξει είμαστε. Άντε, καλό βράδυ.